Εγώ λέω μέχρι να συνδεθούμε με τις εντεκάδες, μήπως να ακούσουμε το ύμνο της ΑΕΚ από τον τρόπο που τον έχεις εσύ μοναδικά προβάλλει στο κανάλι σου. Ένας εξαιρετικός ύμνος, γιατί είναι. Τον αγαπάω αυτόν τον ύμνο, γιατί διατάζει τους παίκτες να σπάσουν τα δοκάρια. Σωστό. Ναι. Όχι να βάλουν ναι, και το κάνουν κιόλας. Δεν είναι ότι το λέει μόνο ο ύμνος. Η ύμνη δεν είχε. Ταιριάζει το DNA της ομάδας. Δηλαδή, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα για ανθρώπους που γουστάρουν το δοκάρι. Θα μπορούσε ο ύμνος να λέει φύγετε και μετά ξαναφύγετε. Ξέρεις και τέτοια μπορούσε να λέει. Λοιπόν, πάμε λίγο για ύμνο ΑΕΚ. Αναστενάζουν τα γκολπός και τα δοκάρια σπάζουν. Αυτό ξεκινάει. Της ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομμάτια. Μόνο ο Άγγελος μπορεί να κάνει, σε. Καμεραμένοι χωρίς το χορό, δεν τους βλέπετε εσείς. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Η κυνηγή σου κεραυνή βραχωσή άμυνα σου. Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Το δούμε τον τέχνη. Εμπρός της ΑΕΚ παλκάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τη δίχτυα σκίστε, τα δόκια κατακτήστε, νικήστε, νικήστε. Τι σε παρακίνησε να κάνεις ακουστικά τα συνθήματα της εξέδρας? Ότι τα συνθήματα περιέχουν πάρα πολύ μπινελίκι καταρχάς, αλλά πάρα πολύ παιδικό μπινελίκι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι τάδε, είσαι τάδε. Οπότε τα πρώτα ήταν αυτά, παιδικό μπινελίκι, αυτό ήταν που μου άρεσε και γελούσα.